Θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας, την αυτοδιοικητική συζήτηση, με τον κύριο Γιώργο Αγρημανάκη, ο οποίος είναι μαζί μας, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου με τον συνδυασμό του κυρίου Καλοκαιρινού. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ που σας συναντώ. Και είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την αυτοδιοίκηση, είστε γνώστης της αυτοδιοίκησης, έρχεστε λοιπόν και από την επόμενη τετραετία. Τι είναι εκείνο το οποίο βλέπετε να έρχεται μπροστά μας για το Δήμο Ηρακλείου, κύριε Αγρημανάκη, γιατί έχουμε μπει ως χώρα σε μία συζήτηση για το κατά πόσο είναι μια τετραετία ανάπτυξης αυτή που έρχεται. Τι γίνεται όμως με ζητήματα τοπικής ανάπτυξης, με την ανάπτυξη του Ηρακλείου, του μεγαλύτερου Δήμου του νησιού μας. Ακριβώς. Και του τέταρτου μεγαλύτερου στην Ελλάδα. Έτσι. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Κυρία Σφαγιανάκη, κύριε Σαβίδη, είναι αλήθεια ότι το Ηράκλειο στερείται την ανάπτυξη, μάλλον έχει στερηθεί μεγάλο κομμάτι ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, που έχει κοστίσει αυτό και στους δημότες και στην ποιοτική καθημερινότητα, όπως λέμε, αλλά και στα μεγάλα δομικά έργα που χρειάζεται το Ηράκλειο για να αποκτήσει αυτό που λέμε την ταυτότητα, την ταυτότητα ενός ευρωμεσογειακού προορισμού, μιας ευρωμεσογειακής πόλης που θα είναι ελκυστική να ζει κανείς εδώ, αλλά και να έλκει και τουρισμό. Αυτοί οι δύο άξονες τις στερήθηκε το Ηράκλειο, παρότι είχαν υποθεί πολλά πράγματα προεκλογικά το 2019, ξεκινώντας τότε την προεκλογική περίοδο, ότι θα κάνουμε, ότι θα δείξουμε. Τελικά μείναμε στα λόγια, τα μεγάλα λόγια, όπως συνήθως γίνεται στις εκλογές, και η πράξη έμεινε πάρα πολύ πίσω. Τώρα καλούμαστε σε αυτή τη δημοτική περίοδο, στη νέα δημοτική περίοδο που θα έρθει μετά τον Οκτώβριο και αρχές του χρόνου που θα αναλάβει η καινούργια δημοτική περίοδος, να δημιουργήσει αυτή την ανάπτυξη που έχει ανάγκη η κοινωνία, την ανάπτυξη που έχει ανάγκη ο τόπος, οι νέοι άνθρωποι, η καθημερινή ζωή, η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής μαζί με την αλληλεγγύη που δημιουργούν πραγματικά αυτό που λέμε αξία να ζει κανείς στην πόλη, και τα μεγάλα δομικά έργα, οι μεγάλες αλλαγές, τα μακρόπνα έργα τα οποία θα δημιουργήσουν την μεγάλη εικόνα του Ηρακλείου που την έχει ανάγκη και η χώρα ως χώρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη είναι ένα τουριστικός προορισμός από μόνη τους, ένα μεγάλο βιομηχανικό προϊόν που λέγεται τουρισμός, είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει και να το υποστηρίξουμε και να το αναπτύξουμε και να το εξυγχρονίσουμε με βάση τα δεδομένα του σύγχρονου κόσμου. Ο κόσμος αλλάζει, η ζωή αλλάζει, οι εποχές αλλάζουν. Εμείς αλλάζουμε. Το Ηράκλειο έχει αλλάξει. Και εμείς θα πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε στην αλλαγή. Δεν μπορεί να αλλάζει δίπλα μας το παν και εμείς απλά να στακόμαστε σε αντιλήψεις του παρελθόντος, σε στεγανοποιημένες απόψεις πριν από κάποια χρόνια, και έτσι να στερείται πραγματικά την πρόοδο του Ηράκλειου. Λοιπόν, έχω τώρα, θα το πω, έχω την εικόνα του κυρίου Αγρημανάκη σε πολλά δημοτικά συμβούλια, γιατί κάνει τις τοποθετήσεις που είναι συνήθως και αιχμηρές και ήταν και ο αρμόδιος ηγητής, συνήθως σε οικονομικά θέματα, σε προϋπολογισμούς. Ναι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πάντοτε τη φράση, όταν απευθύνεστε στη Δημοτική Αρχή, κύριοι, δεν έχετε όραμα. Όραμα, όραμα, όραμα. Ναι, το ο δικό σας συνδυασμός μπορεί να φέρει το όραμα. Τι είναι το όραμα? Αν κανείς κάτσει και το αναλύσει, γιατί το λέμε με μεγάλη ευκολία το όραμα, το όνειρο του κάθε ανθρώπου, το όνειρο του ηγέτη, το όνειρο μιας ομάδας. Πώς ονειρεύεται την πόλη του. Ονειρεύομαι πραγματικά, υπάρχει όραμα. Σίγουρα θα υπάρξει όραμα και σε όλες τις παρατάξεις. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να ενεπνεύσει όλο αυτό το όραμα, ποιος μπορεί να το κάνει σχέδιο όλο αυτό το όραμα και να είναι υλοποιήσιμο. Γιατί αν είναι απλά μεγάλες κουβέντες και έτσι θεωρητικά σχέδια, αυτό παραμένει ένα απλό όνειρο και δεν γίνεται το όραμα όπως το θέλουμε. Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι το Ηράκλειο πρέπει να έχει ένα όραμα μιας σύγχρονης, αναπτυξιακής, ανθεκτικής πόλης που θα αισθάνεται όμορφα ο πολίτης που ζει εδώ, η πολίτησα και ο νέος άνθρωπος. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από την ποιοτική καθημερινότητα, από την καθημερινότητα του κύκλου ζωής μιας μέρας, όπως λέμε, πόσο κανείς ξεκινάει το πρωί την ημέρα του και πώς καταλήγει πίσω στο σπίτι του, όλη αυτή η διαδρομή, από το να περπατήσει το Ηράκλειο, από το να πάει στη δουλειά του, από το να αθληθεί, από το να πάει τα παιδιά του στο δημοτικό σχολείο ή στα νηπιαγωγεία και στους παιδικούς σταθμούς. Και ανοίγω μια παρένθεση να σας πω ότι δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί να καλύψουν τις ανάγκες της πόλης. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό point το οποίο η επόμενη Δημοτική Αρχή πρέπει να το δει, αν θέλουμε να υποστηρίξουμε τους νέους ανθρώπους. Διαμαρτυρίες για τα ΚΔΑ πάλι, έτσι. Χθες είχαμε ένα δημοτικό συμβούλιο που ήταν τραγικό για τη Δημοτική Αρχή και γενικότερα να διεκδικήσουμε και από την κεντρική κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο όλα της Δημοτικής Αρχής γεγονότα, είναι και η δυναμική που έχεις να διεκδικήσεις πόρους, να διεκδικήσεις πράγματα από το κεντρικό κράτος. Και αυτό είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης και του Δήμου, κύριε Αγρημανάκη, του να διεκδικήσει ακριβώς τα εργαλεία εκείνα τα οποία θα μπορέσει να προσφέρει προς τους δημότες. Γιατί όπως λέτε κι εσείς, ή μάλλον θα το κάνω υπό τη μορφή του ερωτήματος, είναι τελικά ο Δημότης
δημότη του Ηρακλείου, ευχαριστημένο που ζει στο Ηράκλειο, ευχαριστημένο που μεγαλώνει τα παιδιά του στο Ηράκλειο, έχει την υποστήριξη αυτή. Από τη στιγμή που οι παιδικοί σταθμοί, όπως λέτε και εσείς, έχουν πολλές ελλείψεις. Από τη στιγμή που η καθημερινότητά του δυσκολεύει από το κυκλοφοριακό μέχρι τη στάθμευση, μέχρι την απλή λακκούβα στο δρόμο. Τελικά, γιατί ο δημότης να είναι υποχρεωμένος, να είναι εντάξει στις δικές του υποχρεώσεις και ο Δήμος όχι? Ακούστε, έχουμε ένα πλούτο που λέγεται ανθρώπινο δυναμικό της πόλης. Έχουμε ένα πλούτο ανθρώπων εδώ, πολύ δυναμικών. Το Ηράκλειο, το ότι ακόμα στέκεται όρθιο και σε ένα βαθμό μπορεί να λέμε ότι έχει και ένα πρωταγωνιστή και στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι έγκυται στη δυναμική των ίδιων των ανθρώπων που αυτοοργανώνονται. Όμως, θεσμικό πλαίσιο, καθοδήγηση και σχέδια που δημιουργούν τη μεγάλη ανάπτυξη και την εκτόξευση αυτή που θέλει το Ηράκλειο, που μπορεί με πολύ λίγα πράγματα και πολλές φορές και όχι τόσο με μεγάλα έξοδα, το στερείται. Το στερείται γιατί. Τα χρήματα, κύριε Γρημανάκη. Μα κυρία Σφακενάκη, τα χρήματα πάντα είναι ένα θέμα. Όταν κουβεντιάζει για θέματα έργων, σου λέει χρήματα, μα εδώ ο αιρετός, ο κάθε ένας που ψηφίζεται, ψηφίζεται για αυτό το λόγο. Για να μπει, να διεκδικήσει, να ψάξει, να βρει, να δημιουργήσει εργαλεία, να δημιουργήσει οργανισμούς και να τρέξει να βρει χρηματοδοτικά εργαλεία. Πάντα υπάρχουν λύσεις. Αρκεί να ψάξεις, να πεισμώσεις, να το πιστέψεις και να σηκωθείς από την καρέκλα σου και να τρέξεις να ψάξεις να βρεις λύσεις. Έγιναν στο παρελθόν πράγματα και αυτό είχε αυτό το αποτύπωμα. Του ανθρώπου που σηκώθηκε, που έτρεξε, που έψαξε, που μπήκε μπροστά, που δεν υπολόγισε κόστος, που κινήθηκε πολλές φορές ακροβαντώντας στην ομότητα και στην παρονομία για να γίνουν πράγματα. Γιατί αυτή είναι η μοίρα της Ελλάδος. Η δημόσια διοίκηση και οι νόμοι της δημόσιας διοίκησης πολλές φορές αντικρούνται ο ένας τον άλλον. Οπότε και εκεί πρέπει να λειτουργήσει με μια μαεστρία, μια δεξιότητα που αυτό το Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια το στερήθηκε. Εγώ δεν θέλω να πω ότι δεν έγιναν πράγματα, έγιναν αρκετά πράγματα. Όμως δεν είναι αρκετά για να λέμε τώρα ότι το Ηράκλειο, η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα και ο μεγαλύτερος δήμος της Κρήτης, είναι αυτός που είναι. Με δρόμους απίστευτους, να μην μπορεί κανείς να κυκλοφορήσει στο κέντρο του Ηρακλείου, χωρίς πάρκινγκ, με ελάχιστο πράσινο, με ένα κυκλοφοριακό κουμφούζιο το οποίο είναι απίστευτο, με μια πολυδομική ανασυγκρότηση που έχει να γίνει κάτι χρόνια, που υπάρχουν μελέτες μέσα στα σερτάρια και οι οποίες έχουν λήξει κιόλας, αλλά που έχουν φύγει και μελετητές τα τελευταία 25 χρόνια. Μα πώς μπορείς να προσδοκάς ανάπτυξη όταν έχεις αφήσει το σχέδιο της πόλης έρμεο, να υπάρχει εκεί και να βουλιάζει και να βαλτώνει? Αυτά είναι πολύ σημαντικά έργα δομικής σημασίας που δημιουργούν μόνο ανάπτυξη και δημιουργούν αξία στο να νιώθει κανείς πολύ όμορφα που ζει σε αυτή την πόλη. Αυτό είναι νομίζω το σημαντικό. Σας λέω ότι η νέα δημοτική αρχή θα πρέπει, όποια και αν είναι αυτή, με τη θέληση του λαού, θα πρέπει να κινηθεί σε δύο ταυτόχρονους άξονες. Στην ποιοτική καθημερινότητα, αυτό που λέμε τον κύκλο ζωής της μιας ημέρας, αυτό που είναι η καθημερινή ζωή των απλών ανθρώπων, των ανθρώπων που δυσκολεύονται, των ειδικών κατηγοριών που είναι η αμαία. Χτες έτυχε να βρεθώ με την κατηγορία αυτών των ανθρώπων και σοκαρίστηκα όταν μου είπαν ότι έχουν βγάλει μια θέση πάρκινγκ από το κέντρο του Ηρακλείου, την έχουν πάει λίγο πιο πέρα σε ένα άλλο δρόμο, απέναντι από μια τράπεζα που δεξιά και αριστερά παρκάρουν μηχανάκια και είναι τόσο στενός ο δρόμος που δεν μπορεί το κενό να παρκάρει κανείς. Και ειδικά ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται και στην οδήγηση. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι δεν υπάρχει και το ποιοτικό κομμάτι αυτή, η αίσθηση του τι κάνουμε και πώς το κάνουμε. Απλά δεν είναι μόνο να κάνεις πράγματα, είναι και πώς το κάνεις. Και τι ποιότητα διαθέτεις όλο αυτό το πράγμα και πόσο σέβεσαι αυτό που πας να κάνεις. Άρα να υποθέσω, κύριε Γρημανάκη, ότι στην παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού υπάρχει ένας σχεδιασμός που λέει βελτίωση της ποιότητας ζωής, είτε έχει να κάνει με τα πεζοδρόμια. Πραγματικά αδύνατο κάποιος ο οποίος αντιμετωπίζει κάποιο κινητικό πρόβλημα να κινηθεί στο κέντρο του Ηρακλείου σε πεζοδρόμιο. Είναι αδύνατο κάποια μητέρα, ένας πατέρας με ένα καροτσάκι παιδικό να κινηθεί με ασφάλεια στο κέντρο του Ηρακλείου? Υπάρχει ένας σχεδιασμός για όλα αυτά? Πριν σας πω για το σχεδιασμό, που θα σας πω ότι υπάρχει και μάλιστα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με όλες τις λεπτομέρειες και τις πτυχές που διέπουν αυτό το υλοποιήσιμο σχέδιο, το άμεσο αλλά και το μακροπρόθεσμο. Θα σας πω το εξής. Πείτε μου, ένας σήμερα άνθρωπος με κινητικές ανάγκες, πώς μπορεί να προσεγγίσει το κέντρο, όταν υπάρχει όλη και όλη ή μία ή δύο, αν δεν κάνω λάθος, θέση πάρκινγκ, που συνήθως δεν μπορεί να παρκάρεις γιατί δεξιά και αριστερά υπάρχουν αυτοκίνητα. Πώς μπορεί να προσεγγίσει το κέντρο, ένα. Δεύτερον, υπάρχει μια συγκοινωνία αυτή τη στιγμή που να σέβεται τον πολίτη αυτόν, που σας λέω ότι το 10% του πληθυσμού μας είναι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα και άλλα, δηλαδή στην ειδική κατηγορία των αναπήρων.
Ποιος μίλησε για αυτούς, ποιος ασχολήθηκε ποτέ με αυτούς, επιγραμματικά, αποσπασματικά, απλά για να δείξουμε ότι κάνουμε κάτι και σε αυτούς. Ποτέ δεν πήραμε ολιστικά το θέμα, ποτέ δεν το είδαμε στη βάση και στην αξία να λυθεί ένα πρόβλημα, απλά να το καλύψουμε γρήγορα, με μια γρήγορη εικόνα. Να πούμε και για τις διαβάσεις των ανθρώπων που καλά, έχουν προβλήματα με την οράση τους. Δεν το συζητάμε αυτό. Φυσικά, για τους σκοφούς, για τους τυφλούς, για όλη αυτή την κατηγορία, για τις έγκυους κτλ. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής, ότι αυτό που με έπεισε και εμένα ως άνθρωπο, αλλά και ως ένα μεγάλο. Και όσο ένα μεγάλο κομμάτι της παράταξης που προσχώρησε στην παράταξη του κυρίου Καλογερινού ήταν ότι πραγματικά υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, καλά μελετημένο, είναι από λάκης αναλυμένο σε όλες τις πτυχές. Αυτό το διαπίστωσα προσωπικά και εγώ ίδιος, αλλά και η ομάδα όλοι που συμμετέχουμε σε αυτό το εγχείρημα. Και θέλω να πω ότι είμαι σχεδόν πεισμένος ότι έχει μπει στο πετσί και του ηγέτη του κυρίου Καλοκαιρινού, αλλά και της ομάδας που πλαισώνει όλο αυτό το εγχείρημα. Σχέδιο. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει αλλαγή εάν δοθεί η ευκαιρία στον κύριο Καλοκαιρινό και στην ομάδα του να διοικήσει. Έχω πιστεί γι' αυτό, έχω πιστεί από τον τρόπο που αναπτύσσεται ο διάλογος μέσα στην ομάδα, έχω πιστεί από την γνώση των προβλημάτων και των θεμάτων που υπάρχουν, των ανισοτήτων που έχουν προκύψει, των δομικών αλλαγών που χρειάζεται το κέντρο του Ηρακλείου, και δεν είναι το κέντρο του Ηρακλείου, αλλά είναι και το περιαστικό Ηράκλειο, είναι και τα χωριά μας που έχουν τέτοιο πλούτο και το έχουμε αφήσει απλά να λέμε θα σας δώσουμε κάτι να ποτίσετε και λίγο ένα δρόμο να φτιάξουμε. Να ρίξουμε και λίγο αυτό. Η αγροτική οικονομία πρέπει να μπει μέσα στην πόλη. Γι' αυτό και λέμε δικαίωμα στην πόλη, γι' αυτό και λέμε μια ανοιχτή πόλη όλο το Ηράκλειο. Δεν μιλάμε για μια πόλη που θα είναι μόνο το αστικό Ηράκλειο, αλλά θα είναι όλο, που θα ξεκινάει από τον Καρτερό, το παραλιακό μέτωπο, και θα τελειώνει στον Ξεροπόταμο, και θα ξεκινάει από την Καρκαδιώτισσα και θα τελειώνει στην παραλία του λιμανιού μας. Λοιπόν, ο Γιώργος Αγριμανάκης έχει ένα ατού, θα έλεγαμε, λόγω μακράς πορείας αυτό, στο κομμάτι της διοικητικής οργάνωσης, έτσι. Ναι. Και το οποίο αφορά άμεσα και τη διοίκηση ενός δήμου γενικότερα. Τι μπορείτε να συνεισφέρετε σε αυτό, και αν όντως υπάρχει αυτό, γιατί καλό είναι το όραμα και το σχέδιο επί χάρτου, αλλά αν υπάρχει απαραίτητη διοικητική οργάνωση για να εφαρμοστεί. Γιατί νομίζω όλοι έχουν κάποιο όραμα ή έχουν καλές προθέσεις, αλλά είναι η δυσκολία εφαρμογής εκεί που πολλά. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Σαββίδη. Είναι μια πραγματικότητα αυτό που λέτε. Όντας ερχόμενος από τον ιδιωτικό τομέα, με τους αμήλικτους κανόνες που έχει η ιδιωτική πρωτοβουλία. Όταν μπαίνεις στα δημόσια πράγματα, τα πράγματα είναι λίγο σοκαριστικά την αρχή. Λες, τι δουλειά έχω εγώ εδώ μέσα, πώς μπορώ εγώ τώρα εδώ να συνυπάρξω, όταν για ένα πολύ απλό πράγμα κάθεσαι ώρες ατέλειωτο να κουβεντιάζεις και ένα πράγμα που θα το έλυνε σε τρία λεπτά στην δουλειά σου, στην επιχείρησή σου, εκεί χρειάζεται να μιλάς μια ολόκληρη νύχτα ή ενδεχομένως να πάει και να έρθει το θέμα 5-6 φορές. Αυτό είναι δυστυχώς ένα θέμα της γενικώς της ελληνικής διοίκησης και πώς αυτή έτσι εξελίσσεται και λειτουργεί. Όμως η εμπειρία τέτοιων ανθρώπων είναι απαραίτητη, γιατί πολλές φορές και η δική μου εμπειρία και πολλών άλλων συναδέλφων που είχαν την ίδια εξίσου εμπειρία με τη δική μου δημιούργησαν δυνατότητες και έτρεξαν πράγματα στη βάση και του πιο γρήγορα αλλά και του πιο οργανωμένου σχεδίου. Τι θέλω να πω με αυτό. Μήπως, κύριε Αγριμανάκη, και θα ολοκληρώσετε τη σκέψη σας, μήπως τελικά το ζήτημα της δημόσιας διοίκησης και όλων των δυσκολιών που αντιμετωπίζει, που προσωπικά θεωρώ ότι έχουν γίνει και κάποια βήματα βελτίωσης σε αυτό το τέρας που λέγεται γραφειοκρατία και διευκόλυνση διαδικασιών, αλλά υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Μήπως τελικά χρησιμοποιήθηκε και λίγο εντός και εκτός εισαγωγικών και ως ένα άλοθη για ζητήματα που δεν έτρεξαν. Πολλές φορές χρησιμοποιήθηκε αυτό. Ήμουν μάρτυρας πολλές φορές και το στήλησα, κύριε Σαββίδη, εσείς που κάνετε το ρεπορτάζ του Δήμου. Τα θυμάμαι. Ότι πολλές φορές η Δημοτική Αρχή, στην αδυναμία της να τα βγάλει πέρα, έβαινε μπροστά την υπηρεσία. Έβαινε μπροστά τους ανθρώπους. Γιατί για να καλύψει τις δικές της, το δικό της κενό, ας πούμε, και τη δική της ανυπαρξία. Αυτό είναι λάθος. Η διοίκηση έχει κανόνες, έχει ένα πλαίσιο με το οποίο πρέπει να λειτουργήσει. Αν αυτό το πλαίσιο το καταστρατηγείς, αν αυτό το πλαίσιο το αφήνεις απλά να βαλτώνει, αν δεν σέβεσαι τον άνθρωπο που παράγει με τον άνθρωπο και δεν τον διακρίνεις από τον άνθρωπο που δεν παράγει, αν δεν δημιουργείς παιδεία και δράσεις αξιοκρατίας και δεν πρημοδοτείς την παραγωγικότητα, δεν υπάρχει περίπτωση κανείς δήμαρχος να τα βγάλει πέρα. Και έρχομαι εδώ να σας πω το εξής. Ένα σημαντικό πράγμα και πρόβλημα της διοίκησης του Δήμου είναι οι άνθρωποι του, δηλαδή οι υπηρεσίες που στελεχώνουν το Δήμο. Αν αυτούς δεν τους σεβαστούμε, βλέπετε ότι υπάρχει μια αποσάθρωση τώρα. Δηλαδή η υποστελέχωση που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στο Δήμο μαζί με τα οικονομικά του Δήμου αποτελούν ένα εκρηκτικό μείγμα για την επόμενη διακυβέρνηση. Να πάτε τώρα στα οικονομικά και θα σας ρωτήσουμε τώρα. Να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Αυτό όμως πρέπει να σας πω είναι το εξής, ότι εάν ο νέος δήμαρχος δεν ξεκινήσει
να οργανώσει τις υπηρεσίες του, τις διοικητικές, τις οικονομικές και άλλες υπηρεσίες, τις υπηρεσίες καθαριότητας, να τις οργανώσει, να λειτουργήσει με ένα θεσμικό πλαίσιο και ένα ιστορικό κανονισμό διαφορετικό, να είναι εναρμονισμένος στις σύγχρονες απαιτήσεις και στη σύγχρονη εποχή. Και δεν το κάνει αυτό το πράγμα, θα είναι ο επόμενος αποτυχημένος δήμαρχος. Οπότε ξεκινάς από τους ανθρώπους σου. Ξεκινάς από τους ανθρώπους που έχεις, τους αναπτύσσεις, του δίνεις το όραμα, τους εμψυχώνεις, τους δημιουργείς ένα περιβάλλον τέτοιο να βγάλουν τον εαυτό τους, να βγάλουν τον ενθουσιασμό τους και να βγάλουν και ένα κομμάτι από αυτό που τους περισσεύει. Γιατί όλοι μας έχουμε τη δυνατότητα, όλοι οι άνθρωποι, αρκεί να βρεθούν στο κατάλληλο περιβάλλον. Αν το περιβάλλον αυτό είναι απαξιωτικό, αν στο περιβάλλον αυτό καταστατηγούνται οι αξίες και οι αρχές του κάθε ανθρώπου εκεί μέσα, δυστυχώς θα υπάρξει αποκοιτοποίηση, θα υπάρξει ο χαδελφισμός και απλά θα κάνουν κάποιοι κουμάντο και κάποιοι άλλοι απλά θα αγοράζουν χρόνο και θα περνάει η ώρα τους. Λοιπόν, για τα οικονομικά δεν μπορούμε να μην ρωτήσουμε. Λοιπόν, έχει γίνει πολλή συζήτηση. Εγώ θα προσπαθήσω να το πω πολύ απλά και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Αυτή τη στιγμή για το 23, βάσει προϋπολογισμού, ο Δήμος είχε 25 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία όμως δεν είναι ότι υπάρχουν στην άκρη, είναι δεσμευμένα για τον προϋπολογισμό για έργα, προμήθειες, δαπάνες. Στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, η νέα Δημοτική Αρχή, όποια και αν είναι αυτή, θα παραλάβει ένα πολύ φτωχό Δημοτικό Ταμείο. Και αν μείνει τίποτα, δηλαδή αν όλα εξοφληθούν όπως είναι προγραμματισμένα, κύριε Γρημανάκη, μπορεί να μην παραλάβει και τίποτα. Σας φοβίζει αυτό, σας προβληματίζει? Κύριε Σαββίδη και κυρία Στογιαννάκη, 25 εκατομμύρια απόθεμα και 47 εκατομμύρια συμβασιοποιημένα έργα, από τα οποία τα 20 έχουν μεταφερθεί για το 24. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, το απόθεμα σε σχέση με αυτό που έχει συμβασιοποιηθεί δεν έχει καμία σχέση. Είμαστε μείον. Δεν θα έχουμε να πληρώσουμε. Γι' αυτό και πολλοί εργολάβοι έχουν σταματήσει ήδη να εκτελούν τα έργα. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, μια μεγάλη δοκιμασία για την επόμενη Δημοτική Αρχή και για τον δήμαρχό της, αλλά και για την ομάδα την επιτελική των οικονομικών. Είναι δύσκολο το εγχείρημα. Δεν θέλω να πω παραπάνω, ούτε θέλω να τρομοκρατήσω με αυτό το πράγμα που θέλω να πω τώρα, αλλά τα οικονομικά του Δήμου είναι στα χειρότερα που έχουν υπάρξει. Με μικρό αποθεματικό, με δεσμευμένα έργα που πρέπει να γίνουν μέχρι και το 24, δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι, περίπου 20 εκατομμυρίων, έχει μεταφερθεί για το 24. Που σημαίνει ότι ο νέος δήμαρχος θα ξεκινήσει με μείον 24. Αυτό σας δένει όμως. Φυσικά και δημιουργεί προβληματισμό. Γι' αυτό και χρειάζεται μια λελογισμένη αναδιαμόρφωση, ένα καινούργιο σχέδιο με βάση οικονομία κλίμακος, να προτεραιοποιηθούν μείζωνα θέματα και να πάνε πιο πίσω τα ελάσσονα, έτσι ώστε να βγούμε από το διέξοδο. Μπορεί να βγει από το διέξοδο. Ο Δήμος είναι οικονομικά εύρωστος. Δεν είναι ένας Δήμος ο οποίος είναι φτωχός. Είναι ένας αρκετά πλούσιος Δήμος. Απλά ο τρόπος που τα τελευταία χρόνια διαχειρίστηκαν τα οικονομικά, δεν το λέω με την κακή έννοια, ο τρόπος, η διαχείριση αυτή καθ' αυτή ήταν προβληματική. Οπότε, ναι, υπάρχει πρόβλημα στα οικονομικά, όχι άλυτο, αλλά που χρειάζεται δεξιότητες, ικανότητες και του επιτελείου, αλλά και του αρχηγού, δηλαδή του δημάρχου του νέου που θα προκύψει. Και είναι σίγουρο ότι το κομμάτι των οικονομικών του Δήμου Ηρακλείου σίγουρα θα μας απασχολήσει την επόμενη τετραετία. Και αν όχι την επόμενη τετραετία, σίγουρα στο άμεσο μέλλον, ξεκινώντας από την επόμενη μέρα, όποια θα είναι και αυτή στο Δήμο Ηρακλείου, με όποιον και αν είναι στο τιμόνι του Δήμου Ηρακλείου. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά που είστε μαζί μας, κύριε Αγρημανάκη. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη, καλό αγώνα. Ευχαριστώ και τους δύο σας. Εξαιρετική πάντα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά.